άνθρωπος, τι έλεγες? Λέει ο άνθρωπος έχει μπει δυναμάτη, έναν ρυθμό, μια συχνότητα, το πάνω και το κάτω, και έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή του. Έρχεται μια στιγμή που αν με το... Ναι, συνέχισε. Που αν με το ζόρι του πάρεις το κάτω και το αφήσεις μόνο σε μια ευδαιμονία, θα νιώσει χωρίς σκοπό τη ζωή του. Γιατί δεν ξέρει ακόμα να λειτουργήσει αυτή την ευδαιμονία. Σωστά. Καταλαβες. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε πώς να λειτουργούμε στην ευδαιμονία. Όχι μόνο να την πετύχουμε, αλλά και πώς πρέπει όταν είμαστε ευνόμονες τι να κάνουμε. Καταλαβες. Αυτό είναι όλο το πράγμα που παθαίνει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι είτε με τη δουλειά τους που έχουν κολλήσει και σταματάνε τη δουλειά τους, λέει μετά χωρίς δουλειά τι να κάνω. Ενώ φεύγουν από τη δουλειά και μπορούν να γίνουν δημιουργικοί σε άλλα πράγματα, επειδή δεν ξέρουν πώς να δημιουργήσουν, έρχεται σε μια κατάσταση να νιώθουν ότι γεράσανε, γερνάνε, πεθαίνουν, παθαίνουν ανία, παθαίνουν αυτή τη βάρια στη μάρα του ανθρώπου που δεν ξέρει να χειριστεί αλλιώς την ενέργεια ή το χρόνο που του δίνεται. Τι προτείνεις να κάνουν δηλαδή? Δεν προτείνω να κάνουν τίποτα, αλλά όσο γνωρίζεις τον εαυτό σου και μαθαίνεις διαδικαστικά τις πυκνότητες της συνείδησης και μαθαίνεις διαδικαστικά και μεθοδικά όλο αυτό το πράγμα, σου δίνεται ευκαιρία σιγά σιγά να μπορέσεις να βιώνεις και πιο ωραίες στιγμές της ζωής σου, αλλά και πιο, πιο δημιουργικές στιγμές της ζωής σου. Γι' αυτό λέω ποτέ οι προκλήσεις δεν φεύγουν όταν είσαι στην ευδαιμονία, έτσι, ούτε η δημιουργία φεύγει. Απλώς μαθαίνεις να δημιουργείς σε άλλα μοτίβα, σε άλλα, θα λέγαμε, σύμπαντα, σε άλλα επίπεδα. Χωρίς άγχος, πιο ήρεμα. Ναι, που ένας άνθρωπος όμως όταν έχει μάθει να είναι στη διαδικότητα, για να μπορεί να νιώσει τη χαρά, πρέπει να φέρνει δυστυχίες στη ζωή του. Καταλαβες. Αν το βάλεις κατευθείαν στη χαρά, χωρίς να έχει βιώσει μεθοδικά τη χαρά και να την βιώσει και να ξέρει για ποιο λόγο υπάρχει και τι να κάνει μέσω της χαράς, θα νιώσει άσκοπη τη ζωή του. Γι' αυτό πολλοί ενθουσιάζονται με το σε ένα επίπεδο, δεν ξέρουν όμως να χειριστούν τη ζωή τους κάτω από αυτό το επίπεδο συνείδησης. Άρα λοιπόν, μετά την αίσθηση της διαδικότητας του στυλ πόνος χαρά, πόνος χαρά, εξηγούμε ότι δεν χρειάζεται πλέον ο πόνος, αρκεί να ξέρεις να κάνεις τα ίδια πράγματα μέσα από χαρά. Καταλαβαίνεις. Αυτό για να το πετύχει ο άνθρωπος βέβαια, πρέπει να περάσει πάρα πολλές φορές τη συχνότητα και να αρχίσει να συνειδητά, όταν είναι στη χαρά, να μπορεί να δει ότι να τη βιώνει στο εδώ και τώρα. Η έλλειψη συνείδησης στη χαρά μας κάνει να έρχεται ο πόνος για να μας ξαναθυμίσει τη διαφορά. Μεταξύ χαράς και πόνου. Καταλαβες. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που ξεχνάει έρχεται η ίδια πραγματικότητα να του θυμίσει. Να συγκρίνει ο νους και να ξαναθυμηθεί τι ωραία που ήταν τη χαρά. Μόλις πέφτει στη ρουτίνα δηλαδή της χαράς, εισαγωγικά στη ρουτίνα. Ναι. Γιατί ο νους είναι πάβει να είναι χαρά. Πάβει να είναι χαρά. Γιατί ο νους δεν ξέρει να την αξιοποιεί. Γιατί ο νους επειδή είναι μηχάνημα, θα λέγαμε, επειδή ο εγκέφαλος είναι μηχάνημα. Είναι ένα είδος χωρίς συνέστημα και χωρίς συνείδηση, εμείς του βάζουμε συνείδηση, από μόνος του δεν θέλει να βλέπει το ίδιο πράγμα. Δεν το θεωρεί πληροφορία. Καταλαβες. Οπότε αν εμείς δεν δέσουμε συνείδηση σε κάθε πράγμα που βλέπουμε στη ζωή μας καθημερινά, να το βλέπουμε σαν καινούριο, όχι λέει σαν καινούριο ότι δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά να φέρνουμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει κατά από αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, η ζωή μας είναι ένας παράδεισος. Και θα μπορούμε να ζήσουμε μέσα στον παράδεισο. Γιατί κάθε φορά θα τον απολαμβάνουμε, κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χαρά. Ενώ ο νους σε κάνει, επειδή δεν μπορεί να έχει τη συνείδηση, μόνος του ο νους δεν σε κάνει σε ευγνώμων για κάτι, γιατί το βλέπει απλά πληροφορίες ίδιες. Ναι. Καταλαβαίνεις, δεν φέρνει τη συνείδηση μαζί, δεν φέρνει την αιτία, δεν φέρνει το αποτέλεσμα, δεν φέρνει όλα όσα εμπειρίες έχεις πάρει, δεν σου φέρνει το παρελθόν, το μέλλον και σου κάνει ένα νιαρό πράγμα που απλά επαναλαμβάνεται. Και αυτό γιατί ο νους όταν δεν έχουμε κάνει να μπαίνει εσωτερικά μέσα μας, γιατί εκεί υπάρχουν όλα. Η συνείδηση, στο υποατομικό θα λέγαμε και κάτω από την μορφή όπως την ξέρουμε κόσμο και είναι επιφανειακός, κάθε επιφανειακό το βλέπει ίδιο. Έτσι δεν είναι, θα το βλέπει ανιαρό, σου λέει έχω μάθει αυτή τη μορφή. Έτσι είναι φτιαγμένος να κάνει, για να μην μένουμε και να προοδεύουμε και να μαθαίνει συνεχώς, να μην κολλάς τα ίδια. Και εμείς δεν λέμε να κολλάς τα ίδια, απλά κάθε φορά που κοιτάς τα ίδια να μην τα απαξιώνεις. Καταλαβαίνεις. Να θυμάσαι την αξία του ακόμα και αν το βλέπεις δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ο νους από μόνος του χωρίς συνείδηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι φτιαγμένος για να προχωράει σε διαφορετικά πράγματα μέσα στις πλάνες της μορφής. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είναι ο νους διασπαστικός στην πραγματικότητα. Γιατί διασπάει τα πράγματα
Γιατί είναι, έχει φτιαχτεί για το διαχωρισμό, για τη μορφή. Και όταν ανεβάζεις συνείδηση, δεν χρειάζεται να κάνεις επαναλήψεις για να... Θα τα πάω, απομαγνητοφωνήσεις αυτό. Είσαι μόνιμα στη γιατί χαρά. Γιατί δεν ακούγεται καλά. Ναι, ναι. Είσαι μόνιμα στη χαρά. Εκεί ο νους δεν το βλέπει σαν επανάληψη. Λες ότι το βλέπει... Όταν είσαι μόνιμα στη χαρά, δεν αφήνεις το νου να σου πει ποιο θα είναι χαρά ή όχι. Αφήνεις τη συνείδηση. Και η συνείδηση, όταν υπάρχουν πληροφορίες που σου αφαιρούν τις αρνητικές, θα λέγαμε, σκέψεις, αλλά είσαι σε μια κατάσταση που οι πληροφορίες είναι απλά πληροφορίες και σε μια ελευθερία να πράξεις, σε μια φιλικότητα με το οτιδήποτε, καταλαβες. Τότε ο νους απλά παίρνει το εργαλείο, παίρνει τη θέση σαν εργαλείο μέσα σου που είναι. Δεν είναι ούτε διοικητικός, ούτε φοβικός, απλά τον εκπαιδεύεις να λειτουργεί διαφορετικά. Αφού έχει πάρει τις απαντήσεις, δηλαδή, κάθε φορά η συνείδηση του δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο νους για να λειτουργεί χωρίς φόβο, ας πούμε, ή να λειτουργεί για το καλό σου, ή να λειτουργεί όχι με επαναληπτικό τρόπο, αλλά πιο διεισδυτικά. Κάθε φορά λοιπόν ο νους έχει φτιαχτεί για να σε βοηθάει. Όταν του δίνεις όμως παραπάνω δύναμη και του δίνεις εσύ την εξουσία, τότε ο νους, αναλόγως το πώς τον έχεις εκπαιδεύσει, έτσι, σκέφτεται για το ανάλογα. Καταλαβες. Άρα λοιπόν ο νους είναι ένας υπολογιστής και σε περίπου και εμείς πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε. Είμαστε οι χρήστες. Δεν φταίει σε τίποτα. Φταίει, θα λέγαμε, η κακή τροποποίηση που κάνει στον νου. Και δυστυχώς τώρα στη διαδικότητα, όταν τον έχουμε μάθει να είναι στη διαδικότητα, το ζωόδυνο θα λέγαμε, επειδή το ένστικτο, τη ζωή, τη φύση, το χαμό, το εγώ, το πεθαίνω, καταλάβες, και όχι την αιωνιότητα, όχι την ακολουθία, όχι την ρεστότητα, είναι φυσικό να παίζει στη διαδικότητα. Οπότε από μόνος του ο νους εκπαιδευόμενος έτσι τόσες χιλιάδες χρόνια, εξελικτικά που έχουμε περάσει, έχει φτιαχτεί να νομίζει ότι για να βιώσει κάτι πρέπει να βιώσει και το αντίθετό του. Καταλαβες. Έτσι ξεκινάμε από εκεί που ξεκίνησε η συζήτηση, ότι ο παλιός νους θέλει τον πόνο για να καταλαβαίνει τη χαρά. Ναι, ναι. Η καινούργια συνειδητότητα, καταλαβες. Και όταν του δίνει συνεχόμενη χαρά, αποπροσανατολίζεται και λέει, τι γίνεται εδώ. Και τότε δεν πρέπει να του δώσει την εξουσία να σε εξαρτεβάσει πάλι στη διαδικότητα για να ξαναζήσει τη χαρά τη διαδικότητα. Τότε πρέπει να του δίνει απαντήσεις και να του λες, εγώ θα είμαι συνέχεια στην ευδαιμονία. Όχι, αυτό δεν είναι απάντηση, αυτό είναι προσταγή. Στην πραγματικότητα ο νους δεν θέλει προσταγές, όπως έχουμε μάθει, μόνο δηλαδή να λες εκφωνήσεις και το θέλω. Ισχύουν σε μεγάλο βαθμό να του δείξει ότι είσαι κάτι διαφορετικό εσύ από αυτόν, ότι έχει εξουσία πιο μεγάλη από αυτόν, ότι έχει θέληση. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει και απαντήσεις ο νους. Θέλει απαντήσεις. Όχι μόνο να τον, με τη βία να τον βιάζεις, γιατί παίρνει παραπάνω δύναμη και ψάχνει παραπάνω επιχειρήματα για να καταστρέψει ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι, αυτό είναι το νου, κατευθείαν. Ναι. Δεν μπορεί να το λειτουργήσει αλλιώς, μόνο με το καταλαβαίνει. Ας πούμε, αφαιρέσεις τη δύναμη που έχει εκείνη τη στιγμή που εσύ είσαι σε ευδαιμονία. Δίνοντάς του απαντήσεις, γι' αυτό η γνώση βοηθάει στην αναβάθμιση. Δεν μπορείς να αναβαθμιστείς χωρίς να γνωρίζεις. Γιατί ο νους θα πρέπει να τον βγάλεις από τη μέση. Και ο νους ποτέ δεν θα βγει από τη μέση. Έτσι λοιπόν πρέπει να πετύχεις ορισμένα επίπεδα χωρίς το νου, αλλά επειδή ζεις με το νου και όλα αυτά είναι του νου που ζούμε μορφές, πάντοτε θα μπορείς μόνο να απομονώνεσαι και δεν μπορείς να το πετύχεις το εδώ και τώρα. Ενώ το θέμα της ζωής του ανθρώπου είναι να βιώσει την ευτυχία στο εδώ και τώρα. Ούτε μέσω διαλογισμών, ούτε να φεύγει αυτό σε άλλα επίπεδα. Αυτό τι σημαίνει, να έχει τη γνώση και να έχει τις απαντήσεις όσο δυνατόν περισσότερο για τον νου. Ναι, δεν χρειάζεται να ξέρει όλα, χρειάζεται να ξέρει όμως το μεγάλο έργο. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάθε λεπτομέρεια, χρειάζεται όμως να ξέρει το σκελετό. Όταν ξέρει το σκελετό, ξέρει την αιτία, τη βασική, τότε ο νους δεν μπορεί να είναι αποσπασματικός μέσα στο φόβο που θα σου φέρει όλα τα άλλα τα δεινά. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ο νους μετά θα γίνει ένα εργαλείο. Ένας κομπιούτερ που θα λειτουργεί για σένα, για τον χρήστη, για τη συνείδηση. Και όχι να είναι ο παλιός ο νους του χρόνου. Ο παλιός ο νους του χρόνου φτάνει σε αυτό που λέμε διαδικότητα. Και για να βιώσει τη διαδικότητα θα έρθει η ώρα να καταστραφεί. Αν η ανθρωπότητα δεν βιώσει την αναβάθμιση του νου, θα καταστραφεί. Είναι απλό. Γιατί μέχρι εδώ είμαστε στο τέλος. Είμαστε στην κορφή που μπορούμε να φτάσουμε. Μετά θα κάνει το πείδημα, θα γίνουμε πνευματικά όντα. Δηλαδή με τον πνευματικό νου να λειτουργούμε, που είναι παύλα ο υποατομικός κόσμος μας, η σύνδεση μας με τον υποατομικό κόσμο, αυτός είναι ο πνευματικός νους. Εννοείστε το κουβαντικό. Όχι, εννοώ το υποατομικό, όχι μόνο το κουβαντικό, οτιδήποτε υπάρχει κάτω από το άτομο, που λέμε διάσπαστο, από το άτομο αρχίζει, θα λέγαμε, και δημιουργείται ύλη.
Κατάλαβε, εκείνο ο φυσικό νου που έχουμε. Ο νου που ασχολείται με αυτό και βλέπει την ύλη. Θα λέγαμε το μικροσκόπιο τη συνείδηση. Πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε και με το τηλεσκόπιο τη συνείδηση, που είναι ο υποατομικό κόσμο, που είναι ο ενεργειακό κόσμο, που εκεί πέρα παίζει ρόλο η θέληση, που είμαστε δημιουργοί, που είμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δύο, ο υποατομικό κόσμο και ο ατομικό κόσμο, θα έρθει κατάσταση και περίπτωση εκείνη που η ανθρωπότητα θα τα ισορροπήσει. Ναι. Επομένως, θα γινόμαστε δημιουργοί της φυσικότητας. Μόνο έτσι. Αυτό οι άνθρωποι πάλι το πετυχαίναν μέσω της δασκαλίας, να αναπτύξουν το πνευματικό ή εσωτερικό ή αντικειμενικό νου. Έτσι. Λίγοι άνθρωποι το έχουν κάνει ακόμα, όμως η ανθρωπότητα οδεύει από εκεί πέρα. Προσοχή. Ωραία.